Δεν υπάρχει κάτι που να λέμε φυσιολογικό, τυπικό. Άλλο τι προβάλλουμε και άλλο τι είμαστε. Mm-hmm. Δεν είναι. Ακόμα και τηλεόραση, ακόμα και τα πάντα. Ωραία. Αυτό που συμβαίνει εδώ με τον Παύλο είναι το ότι δεν φοβάται τι. Δεν φοβάται να πει εγώ είμαι αυτός, δουλεύω απίστευτα σκληρά και δεν περιμένω να με αποδεχτείτε. Εγώ αυτός είμαι. Πόσοι άνθρωποι, Ελένη, μπορούν να το πούν αυτό? Εσύ που βλέπεις πολύ 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 κόσμο, θέλω να μου πεις πόσοι άνθρωποι πραγματικά μπορούν να το πούν αυτό και θέλω να μου πεις και τι σου έμεινε από τη συνάντησή σου με αυτό το παιδί. Μου έμεινε το ότι κάνουμε πολύ λίγα. Μου έμεινε το ότι σε μια ερώτηση που του είχα κάνει σχετικά με την Ισπανία και τα λοιπά, του λέω, συζητούσαμε και είπαμε τότε, είναι φοβερό ότι η Ισπανία, που είναι μια φτωχή χώρα, είναι πραγματικά φτωχή χώρα, έχει τον πρώτο πανεπιστημιακό με σύνδρομο Down και μια ολόκληρη Γερμανία ή Αγγλία δεν έχει έναν που να έχει τελειώσει κάπου. Δεν γίνεται. Πληθυσμιακά είναι περισσότεροι Γερμανοί, που τους αγαπάω. Εγώ, γερμανικά είναι η πρώτη μου γλώσσα. Λοιπόν, πληθυσμιακά είναι περισσότεροι Γερμανοί. Είναι πολύ πιο δομημένα τα πάντα στη Γερμανία, σωστά? Γιατί να μην έχουν ένα πανεπιστημιακό? Καταλαβαίνεις νομίζω τι εννοώ. Είναι η αξία που δίνουμε στο κάθε άτομο. Και αυτό εξαρτάται από εμάς. Δεν εξαρτάται. Μην περιμένουμε από την πολιτεία όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, εκνευρίζουμε απίστευτα όταν μου έρχονται «Μα το σύστημα, μα το ένα, μα το άλλο, δεν με αφήνει». Σου λέω, εσείς τι κάνατε? Εσύ ξέρεις τι εννοώ. Mm-hmm. Το ότι μα δεν πρέπει να περιμένουμε. Μα η διαφορά του συγκεκριμένου με άλλα παιδιά, ίσως, πάντως σίγουρα ένα σημαντικό κομμάτι, είναι η υποστήριξη της μητέρας, από ό,τι κατάλαβα από όλα αυτά που μου έχεις πει. Ναι. Δηλαδή, πέραν το ότι μπορεί να προσφέρει ένα σύστημα ή τι μπορεί να προσφέρουν όλοι οι γιατροί, αν έχεις τα λεφτά να πας σε όλους. Πολύ σωστά. Όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Είναι μια μητέρα που η επιτυχία της τι ήταν, Ελένη? Δεν πίστεψε αυτά που ήθιστε να λέμε για το σύνδρομο Down. Δηλαδή, το ότι θα έχουν νοητική στέρηση. Εμείς τι λέμε? Βάλτε το παιδί από νωρίς. Από νωρίς. Και θέλω να πω κάτι. Εάν μου επιτρέπετε για την εκπομπή. Δεν έχει σχέση με το σύνδρομο Down αυτό. Υπολογίστε το ότι ανελικιακό έτος, βάλτε ένα σκέλος οδηγίας, μία εντολή. Θα πείτε το όνομα του παιδιού, Δημήτρη, του ενός έτους, φέρε την μπάλα. Ωραία. Στα δύο έτη θα πείτε το όνομα του παιδιού, Δημήτρη, φέρε την μπάλα και πάτα το κουμπί. Άρα είναι δύο σκέλη οδηγιών. Ωραία. Και αυξάνουμε τα σκέλη όσο προχωράμε στις ηλικίες. Βάζουμε αλληλουχίες. Όταν έχουμε δύο σκέλη οδηγιών, μπορώ εγώ να πω πρώτα θα, μετά θα. Και όταν μαθαίνουμε τα παιδιά μας, το σημαντικότερο πράγμα που κάνουμε στην Αμερική, και θέλω να το εξηγήσω στους τηλεθεατές, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε τα παιδιά είναι ελάχιστα διαφορετικός, αλλά φοβερά κρίσιμος. Επιτρέπεις να κάνω κάτι με το σοκολατάκι που σου έφερα? Βεβαίως. Ε? Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε εδώ το σοκολατάκι, ναι. Και λέμε, Δημήτρη, να το σοκολατάκι, να, σοκολάτα, μπράβο, να. Αυτό τι ασκεί, Ελένη μου, ασκεί την αντιληπτική του ικανότητα, άρα το παιδί ξέρει ότι αυτό είναι σοκολατάκι. Mm-hmm. Του λέω τι να το κάνει όμως. Δεν ξέρει. Γιατί να ξέρει? Είναι κάτι που ευχαριστεί τα παιδιά. Μπράβο. Δεν ξέρει όμως αν δεν το έχει φάει πρώτα, γιατί αυτό έχει σχήμα μιας καρδίας, δεν είναι? Mm-hmm. Ωραία, πού να ξέρει ο άλλος ότι έχει σοκολατάκι μέσα? Καρδία είναι αυτό. Σωστά? Ναι. Άρα, αν του πεις όμως πάρε ή θέλω για να σου το πει το παιδί, σημαίνει το ότι το σοκολατάκι αυτό έχει την έννοια το ότι υπάρχει μια δράση. Από σοκολάτα σημαίνει το ότι... Μου το προσφέρεις για να το δοκιμάσω. Πολύ ωραία. Άρα το ένα πράγμα είναι το ότι πρέπει να συνδυάζουμε κίνηση με κάτι το οποίο θέλουμε το παιδί να μάθει. Και πρώτα βάζουμε μεν τα ουσιαστικά, αλλά στη συνέχεια βάζουμε τα ρήματα. Δηλαδή δεν θα μείνετε μόνο στο σοκολάτα. Τι την κάνω τη σοκολάτα? Τρώω. Και μην μιλάτε μόνο του παιδιού. Αφήστε το να πει και αυτό τίποτα. Ρωτήστε τον. Εντάξει. Και όχι μόνο κλειστού τύπου ερωτήσεις, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Τι είναι αυτό σοκολάτα? Τι το κάνουμε? Το τρώμε. Πού την δίνουμε? Στην Ελένη. Ελένη μου, τώρα θέλω κάτι άλλο. Κάνουμε το χέρι σου έτσι. Ο σωστός τρόπος είναι πάρε η σοκολάτα, προηγείται το φώνημα της δράσης και ακουμπάμε την καρδιά στο χέρι. Mm. Και την κρατάει και δεν την παίρνει. Λοιπόν, δεν την παίρνει. Λοιπόν,
Ο λάθος τρόπος είναι αυτός. Πάρε! Άρα τι έχει γίνει, Ελένη, αυτή τη στιγμή. Έχει διαχωριστεί η δράση και μετά ακούστηκε τι, η λέξη. Άρα το παιδί έχει λόγο να ακούσει τη λέξη. Όχι. Πολύ σωστά. Δεν έχει λόγο να ακούσει τη λέξη. Άρα, ενώ το παιδί μαθαίνει την κίνηση να πάρει την καρδιά, ε? Ναι, ναι. Ωραία. Τι ωραία. Ας πούμε ότι αυτός είναι, αυτό είναι η καρδιά μου. Mm. Σωστά. Ναι. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Αν πω έτσι, περιμένω από τον άλλο να καταλάβει το ότι εγώ... Τον αγαπάς. Πολύ ωραία. Αλλά δεν έχω πει τίποτα. Εννοείται. Απλά όμως παίρνει κάτι. Δεν εννο... Τίποτα δεν εννοείται. Ε, πώς δεν εννοείται. Τίποτα δεν εννοείται. Άσχετα που μας αρέσει να τα ακούμε όλα. Α, ναι, αλλά ενώ αν πεις, κάποια πράγματα εννοούνται. Να πεις, πάρε την καρδιά μου, τι θα γίνει. Θα σου πω ότι παίρνω και δεν στη δίνω πίσω. Ακριβώς. Και εκεί πάνω σε φυλάω, γιατί η μία ώρα, εμάς τους δύο, δεν μας φτάνει για κουβέντα. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ εγώ. Και έχουμε και πολλά πράγματα να ξαναπούμε. Βέβαια, θυμάμαι.